Χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης 1 στην καραντίνα 2. Έκανα καφέ, κάντε κι εσείς. Ξέρετε πώς γίνεται, πατάτε πώς, κάνετε καφέ και έρχεστε. Είναι έκτακτο αυτό, εξού και σφινάκι. Ο όρος σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης προέκυψε μέσα από το κανάλι μας κατά την πρώτη φάση της καραντίνας, την καραντίνα 1, την άνοιξη του 2020, όπου μου ζητήσατε πολλοί από εσάς σύντομα βίντεο ενδυναμωτικά και εμψυχωτικά. Σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης. Σήμερα κάνουμε το πρώτο μας σφινάκι, το οποίο θα μπει στο playlist Καραντίνα 2. Είναι ένα καινούριο playlist που έχω ξεκινήσει στο κανάλι, στο οποίο μπαίνουν και άλλα βίντεο που έχουν σχετικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα στους καραντινιώτες και στις καραντινιώτισσες. Κακώς φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ξανά καραντίνα. Κακώς, γιατί δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι δεν πίστεψαν στη σημασία που έχουν τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Να μην το συζητήσω ότι κάποιοι δεν πίστεψαν, και υπάρχουν δυστυχώς ακόμη και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του κορονοϊού, ασχολίαστο. Με αυτό έχει ασχοληθεί το πρωινό βίντεο με τις θεωρίες συνωμοσίας. Η πραγματικότητα όμως, την οποία θα τη μάθετε καλύτερα και πιο επιστημονικά από ό,τι θα σας την πω εγώ, θα ακουστεί απόψε στις 8 στο βίντεο με τον πνευμονολόγο εντατικολόγο Δόκτωρα Θεόδωρο Κυπριανού, που εξηγεί ακριβώς γιατί πρέπει να τηρούμε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, να φοράμε τη μάσκα μας και να καθαρίζουμε τις επιφάνειες και τα χέρια μας τακτικά, να χρησιμοποιούμε τα αντισηπτικά και για τα χέρια μας αλλά και για τις επιφάνειες. Επειδή κάποιοι δεν πρόσεχαν, ξαναμπήγαμε σε αυτό το τρυπάκι, το οποίο δεν είναι κάτι καλό. Δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι ευχάριστο, δεν είναι κάτι εύκολο. Σε καμία περίπτωση, ούτε την πρώτη φορά που ήταν ξανά καραντίνα, ούτε τώρα δεν θα σας το πω ότι είπα τι ωραία θα μπούμε καραντίνα. Όχι, δεν είναι τι ωραία θα μπούμε καραντίνα. Η καραντίνα είναι μια φύσικη κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι που είμαστε κατεξοχής κοινωνικά όντα, περιοριζόμαστε στα σπίτια μας. Σαφώς, όπως έχουμε πει και σε πολλά άλλα βίντεο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά αυτή την περίοδο να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, soul searching που λέγεται στα αγγλικά, να ψυχοψαχτούμε όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά, να εξελιχθούμε ως άνθρωποι, να εξασκηθούμε στην υπομονή και σε άλλες αρετές, όμως αυτό δεν πάβει να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και το κάνει ακόμη πιο δύσκολο το γεγονός ότι δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη κοινωνική συνείδηση όλοι μας, να προσέχουμε όλοι για όλους. Δείτε το βίντεο απόψε στις 8, γιατί το εξηγεί ο Δόκτωρ Θεόδωρος Κυπριανού. Έχει εξηγήσει κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε, με σόκαρε, δεν το γνώριζα. Χθες το βράδυ γυρίσαμε το βίντεο. Έχει εξηγήσει ότι αν φορώ εγώ μάσκα, προστατεύω τους άλλους από εμένα. Αν οι άλλοι δεν φοράνε μάσκα, δεν με προστατεύουν εμένα από αυτούς. Αυτό δεν το ήξερα. Γιατί είχαμε κάνει διάφορες απορίες στο live του Σαββάτου, όταν μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Μαμελετζή, τον Δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή, ο οποίος είναι βιοστατιστικολόγος και ερευνητής για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη μάσκα. Ο Θεόδωρος, ο Δόκτωρ Θεόδωρος Κυπριανός, εντατικολόγος, μας εξηγεί ακριβώς ότι δεν έχει σημασία τη μάσκα φοράς, αν είναι ρούχινη ή μιας χρήσεως. Σημασία έχει να τη φοράς, γιατί η μάσκα ακριβώς προστατεύει τους γύρω σου από τα σταγονίδια που θα βγουν από το στόμα σου όταν μιλήσεις, από τη μύτη σου όταν φτερνιστείς ή από το στόμα σου όταν βήξεις. Άρα, όλοι αυτοί που κυκλοφορούν χωρίς μάσκες και λένε βάλε εσύ τη μάσκα σου να προσέχεις, όχι, η δικιά μου μάσκα δεν με προστατεύει εμένα από σένα, προστατεύει εσένα από εμένα. Λοιπόν, θα το δείτε στο απόψινό βίντεο, μην σας κάνω spoil, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πνευμονολόγος ο Δόκτωρ Θεόδωρος Κυπριανού και τα εξηγεί με πάρα πολύ σαφήνεια. Λοιπόν, πώς θα τα καταφέρουμε να είμαστε καλά αυτή τη δύσκολη περίοδο? Περιορίζουμε την έκθεση μας σε ειδήσεις. Θα ακούσουμε ειδήσεις, θα διαβάσουμε ειδήσεις, αλλά μια φορά τη μέρα. Επιλέγουμε να διαβάσουμε παρά να ακούσουμε ειδήσεις από ένα αξιόπιστο δίκτυο ή χώρο που δημοσιεύει ειδήσεις. Όχι από διάφορες ομάδες στο Facebook παραφιλολογίας και συνωμοσιολογίας κλπ. Ο πατέρας μου χρησιμοποιεί συνήθως το κρατικό ραδιόφωνο και την κρατική τηλεόραση, και κάποιοι άλλοι μπορεί να το χρησιμοποιούν αυτό. Ο καθένας θα διαλέξει
θα διαλέξει ένα πρακτορείο ειδήσεων το οποίο να είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Είναι το Reuters για παράδειγμα. Είναι το CNN. Έχει διάφορα. Δεν θα σας πω τι ειδήσεις θα κοιτάτε, αλλά διαβάζουμε ειδήσεις με διάκριση. Δηλαδή βάζουμε και το μυαλό μας να δουλέψει τον αποκούμε τις ειδήσεις. Ενημερωνόμαστε για την πανδημία μέσα από τις επίσημες πηγές, που αυτές είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παντού στο διαδίκτυο, εάν πατήσεις τον όρο πανδημία, κορονοϊός, pandemic, coronavirus, θα σου βγάλει μια ειδοποίηση που θα λέει εδώ είναι οι επίσημες πηγές πληροφόρησης, που συνήθως είναι από τον WHO, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περιορίζουμε την ενημέρωσή μας στο ελάχιστο, γιατί δυστυχώς και οι ειδησιογραφικές εκπομπές, αλλά και τα δελτία ειδήσεων βρίθουν τρομολαγνίας, βρίθουν αρνητικότητας και όταν τις ακούς αυτές τις ειδήσεις, χαλιέσαι. Επίσης, φροντίζουμε να έχουμε πρόγραμμα. Αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές. Πάμε σφινάκι όμως αυτό. Πρόγραμμα. Δηλαδή να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα το πρωί, όχι μεσημέρι, όχι απόγευμα. Εάν έχουμε τηλεργασία, να κάνουμε την τηλεργασία μας. Εάν δεν έχουμε τηλεργασία, να δημιουργήσουμε τηλεργασία. Τώρα είναι η περίοδος για να κάνουμε όλα όσα θέλαμε να κάνουμε και δεν είχαμε χρόνο. Να διαβάσουμε εκείνο το βιβλίο που δεν καταφέραμε ποτέ να διαβάσουμε, στο και αν το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ή να παρακολουθήσουμε τα παλιά τα βίντεο εδώ στο κανάλι, τα οποία δεν προλάβαμε να τα δούμε, για παράδειγμα. Ή να δούμε μια σειρά. Οι σειρές στην τηλεόραση ή στη διαδικτυακή τηλεόραση είναι πάρα πολύ χρήσιμες για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν η σειρά αυτή είναι κωμική και είναι ευχάριστη σειρά, μας αλαφραίνει τη διάθεση. Υπάρχουν διάφορες κωμωδίες, sitcoms λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή συνεχόμενες σειρές με χιουμοριστικά επεισόδια. Ένα παράδειγμα είναι The Big Bang Theory. Είναι μια από τις αγαπημένες μου κωμικές σειρές. Two Men and a Half είναι μια σειρά που παρακολούθησα παλιά. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες σειρές. Τα Φιλαράκια, το Friends που το είχαμε δει όλοι τόσες φορές. Αυτές οι σειρές που είναι ανάλαφρες, χαρούμενες, χαριτωμένες, ελαφριού περιεχομένου, μας βοηθούν να νιώθουμε ωραία. Φεύγει το μυαλό μας από τους προβληματισμούς και τις σκέψεις. Υπάρχουν και άλλες σειρές, οι οποίες είναι σειρές μυστηρίου, για παράδειγμα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με αυτές τις σειρές, μου αρέσουν πάρα πολύ οι σειρές μυστηρίου ή οι ταινίες μυστηρίου, όχι τα thriller, οι ταινίες μυστηρίου και οι σειρές μυστηρίου, γιατί ακριβώς επειδή ασχολούνται με μια συγκεκριμένη περίπτωση, την εξιχνίαση ενός συγκεκριμένου εγκλήματος για παράδειγμα, φεύγει το μυαλό σου από όλα σου τα προβλήματα και μπαίνει να δουλέψει, να σκεφτεί ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος, ποιος μπορεί να είναι ο ένοχος, ποιος μπορεί να λέει αλήθεια, ποιος μπορεί να λέει ψέματα. Και υπάρχουν και πολύ ωραία βιβλία μυστηρίου, η σειρά της Άγκαθα Κρίστη, η οποία τώρα αυτή την περίοδο από ό,τι είδα, νομίζω είναι εκατονταετία από τη γέννηση της Άγκαθα Κρίστη. Κάτσε ένα λεπτό να το ψάξω για να μην σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Κάτι έχει μια επέτειο με την Άγκαθα Κρίστη. Το είδα Όχι, δεν είναι εκατονταετία της γέννησής της. Είχε γεννηθεί το 1890. Έχει πάρα πολύ ωραία μυθιστορήματα η Άγκαθα Κρίστη. Και λέει, είσαι και πολλά χρόνια αυτή, Είχε γεννηθεί το 1890 και πέθανε το 1976, δηλαδή σε ηλικία 86 ετών. Μάλιστα. Υπάρχουν τα βιβλία του Ηρακλή Πουαρό, διάφορα τέτοια, τα οποία και κλασικά αλλά και μοντέρνα, crime fiction, λογοτεχνία που έχει σχέση με την εγκληματολογία, τα οποία σου φεύγουν το μυαλό από τις σκέψεις τις δικές σου και πας να ασχοληθείς με τα προβλήματα των ηρώων. Λίγη προσοχή σε σειρές ή ταινίες που είναι μελαγχολικές ή που έχουν πολύ βαρύ περιεχόμενο. Παρακολούθησα μία πρόσφατα μία ταινία δανέζικη, αυστριακή, η οποία ήταν έτσι πάρα πολύ gloomy, πολύ μελαγχολική. Και λέω, τι την είδα τώρα αυτή την ταινία. Μου έριξε τη διάθεση.
Υπάρχουν, ας το ψάξουμε λίγο τι θα παρακολουθήσουμε, με τι θα απασχολήσουμε το μυαλό μας. Θα έλεγα ότι αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να διαβάσουμε βιβλία ψυχοφέλημα και ψυχοεκπαιδευτικά. Με ρωτάτε τι βιβλία να διαβάσουμε, να σας πω πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου. Είναι ένας κατάλογος με όλα τα δικά μου τα βιβλία και μάλιστα τα δύο πρώτα βιβλία μου είναι εκεί σε δωρεάν ηλεκτρονική μορφή για να τα διαβάσει όποιος θέλει. Είναι και όλα τα βιβλία της Δόκτωρ Αριστονίκης Θεοδοσίου εκεί. Αν τα έχετε διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία τα δικά μας, έχουμε κάνει και ένα βίντεο με την Αριστονίκη, ψάξτε το, στο οποίο εισηγούμαστε βιβλία για ψυχοεκπαίδευση, για ψυχοφελές διάβασμα. Να πω και μερικά εδώ, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος του Σκοτ Πεκ, πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο του Σκοτ Πεκ, η Ουράνια Προφητεία είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, οι τέσσερις συμφωνίες των Don Miguel Ruiz είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Όλα αυτά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Τον Κοέλιο δεν τον πολύ συμπαθώ, αλλά το εγχειρίδιο πολεμιστή του φωτός μου αρέσει πάρα πολύ από τον Κοέλιο. Το εγχειρίδιο του πολεμιστή του φωτός. Τώρα σας λέω διάφορα. Βιβλία τα οποία είναι εμψυχωτικά, μας δίνουν μια ωραία διάθεση για να ασχοληθούμε με την ψυχή μας και μας δίνουν προοπτική. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει δύσκολες περιόδους στη ζωή του, χρειάζεται να έχει προοπτική. Να λέει ότι ναι, θα το περάσω τώρα αυτό, αλλά μετά και στο τέλος του τούνελ υπάρχει φως. Θα βγω προς το φως. Θα αλλάξουν τα πράγματα, θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Και είναι αλήθεια αυτό. Θα αλλάξουν τα πράγματα και θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον θα ταλαιπωρούμαστε. Ελπίζω όχι με συνεχόμενα lockdown. Στο χέρι μας είναι να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, να καθαρίζουμε τα χέρια μας, να καθαρίζουμε τις επιφάνειες, να φοράμε τη μάσκα μας, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε lockdown. Από τη στιγμή όμως που είμαστε σε lockdown, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε το lockdown. Τίποτα άλλο παρά από το να προσέχουμε. Να προσέχουμε και να φροντίσουμε να προσέχουν όλοι, ούτως ώστε να μειωθούν τα κρούσματα, να μειωθούν οι θάνατοι, να μειωθεί η επικινδυνότητα και να μην χρειάζεται να γίνεται lockdown. Είναι απλά τα πράγματα. Σας ξαναλέω, δείτε το απόψινό βίντεο με τον δόκτωρα Θεόδωρο Κυπριανού για το αν είναι απαραίτητη η χρήση της μάσκας. Ένας πνευμονολόγος, εντατικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που τώρα εργάζεται στον Μπρίστολο Θεόδωρος, παιδικός μου φίλος, μας εξηγεί με ευκρίνεια και απλότητα, όχι απλοϊκότητα, απλότητα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε τη μάσκα μας. Την αγάπη μου σε όλους, είμαι εδώ, ή όπως ήμουνα και στην πρώτη καραντίνα. Θα είμαστε μαζί, το live μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, τα βίντεο μας καθημερινά. Αύριο Τετάρτη, γύρω στο μεσημέρι, θα βγει και το βίντεο με τον Λάζαρο για την άσκηση και την καραντίνα. Επιτέλους το μάζεψα και κάναμε βίντεο και εδώ είμαστε. Σας αγαπώ πολύ, καλή δύναμη, καραντινιώτες και καραντινιώτες σας. Φιλιά!